τους λέγει ειρήνη ημίν, όπως άλλοτε όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων εις τον ίδιον αυτόν οίκο, όπου συνήχθησαν και τότε και τώρα τον οίκο του Ιωάννου, όπου τότε τους συγκέντρωσε δια φόβου των Ιουδαίων και σήμερα τους συνήγαγε δια την γεννήσασα των Κύριων, η οποία και κατοικούσε εις αυτόν μετά του αγαπημένου και παρθένου μαθητού του δεύτερου και θετού Ιού της. Ακούοντες οι μαθητές αυτή την γλυκιά, την πραία και γνώριμο φωνή, ανέλαβαν θάρρος εις το σώμα και στην ψυχή και όσο τους ήτο δυνατόν ύψωσαν τα μάτια τους ως προς το δίσκον του ηλίου, την ώρα όπου εκείνος χαμήλωνε ολίγο την λαμπρότητα της ανατολής του και τους περιέλαμπε μεταφωτισμού μετριωτέρου. Αλλά ας σταθούμε ολίγον εις τα επιθανάτια της αυτής. Η ψυχή της ευρίσκεται σε μία συγκίνηση, πελώρια και σχεδόν σκυρτά και προφθάνει ασυγκράτητος και σπέβδει να απομακρυνθεί από του σώματος ώστε το γρηγορότερον να ευρυθεί μετά του ιού της και να προσπέσει εις τα σχήρας του και να αναχωρήσει μετά αυτού. Πώς είναι το δυνατόν να υπομείνει τη χαράν αυτήν όπως την λύπην τον καιρό του πάθους και πώς εμείς να μην επιθυμούμε να υπούμε πως αυτή δεν πέθανε αν και δεν το λέγομεν αυτό για να μην πούμε καινοφανή διδάγματα. Εδάκρισε και πάλι έγινε ανωτέρα των δακρύων από τη μεγάλη ευτυχία και το παράδοξο θέαμα βλέπουσα μετασώματος εκείνον όπου ολίγων παλαιότερων τον είδε να σύρεται, να καθυβρίζεται και να κτυπάται και ενώ περιβάλλοντο υπό τόσων μυριάδων αγγέλων υπό τόσης λαμπρότητας και τόσης δόξης έβλεπε το πρόσωπο και τη μορφή εκείνου του άλλοτε εμπεζωμένου και καταπτυωμένου του περιβαλλομένου την πορφυράν χλέναν της εντροπής να περιβάλλεται τώρα με τόση αξία και λαμπρότητα. Αυτόν όπου δεν είχαν είδος ουδέ κάλος τώρα να αστράπτει από το κάλος της καλοποιού θεότητάς του τον άλλοτε νεκρόν όπου καταδικάστη ως αντίθεος τον έβλεπαν θεόν και βασιλέα και κριτή των πάντων, αθάνατον και ανίκητον. Ο πώς διεμοιράζεται και πάλι μεταξύ των αντιθέτων όπως και εν τον καιρό της Σταυρώσεως. Το δράμα την εγέμιζε νεφροσύνη, υπερεχέρινη ψυχήν της, αλλά συνεστέλετο αναχωρούσα προς εκείνη τη δόξα και λαμπρότητα. Τώρα πλέον δοξολογούσε περισσότερο από πριν εκείνον όπου την εδόξασε. Προσεύχετο η Παναγία δια τους Αποστόλους και για όλους τους παρόντες. Ικέτευε για τους απανταχού πιστούς ή μάλλον υπέρ παντός του κόσμου και αυτών ακόμη των εχθρών και των σταυρωτών. Ζητούσε να λάβει από τον Δεσπότη κάποιο λόγο ή κάποιο σημείο ως εγγύηση της σωτηρίας τους. Απλώνουσα ικετευτικό στα χέρια εκείνα με τα οποία τον ενιγκαλίζωτο κινούσα την γλώσσαν εκείνη και τα χείλη με τα οποία τον εισπάζετο υπενθυμίζουσα των θυλασμών του και κλαίωσα από ευτυχία έκαμε το παν, μιγνίουσα από χαιρετιστήριους λόγους και προσευχές. Τότε αρχίζουν την υμνοδία οι άγγελοι και όλοι μένουν ακίνητοι και εκστατικοί, όχι από φόβο αλλά από χαρά. Οι Απόστολοι αντιφωνούν με την δική τους ψαλμοδία και έτσι, περνώντας από το Πανάγιον στόμα, η υπεραγία ψυχή της, ως αν σε ύπνο, παραδίδεται εις τον Υιόν της. Διαφεύγουσα τις οδύνες του θανάτου όπως τις διέφυγε και κατά τη γέννηση ή μάλλον με την ίδια και μεγαλυτέρα χαρά και όπως τότε όταν ανεκφράστος προήρχε το εξ αυτής ο αιώς και Θεός της και τώρα όπου αυτή εξήρχε το προς τον Θεόν ο οποίος παρίστατο όχι μόνο νοερός αλλά και αισθητός. Ευθύς όλοι οι άγγελοι και μερικές άλλες αγγελικές δυνάμεις άρχισαν να ψάλλουν και μετά του πνεύματος μη εξήρχετο κάποια άφθονος και ανεξήγητος ευωδία, ενώ το σώμα περιβάλλετο από πλούσιο και απλησίαστο φως, ώστε και ο αέρας γέμισε από ήχους και άσματα, περισσότερο όμως από την ευχάριστον ευωδία. Το δε σώμα ακτινοβολούσε από παντού, ώστε να γίνεται κάπως αθέατο. Έτσι λοιπόν διαμοιράζονται την Παρθένων η μαθητέ και ο διδάσκαλος τα επίγεια και τα ουράνια, όπως και με το λίγον ο ουρανός και ο παράδεισος. Ο Κύριος και τα περί αυτών λειτουργικά πνεύματα έλαβαν την ψυχή, ενώ οι μαθητές
το σώμα. Είπαμε, καταφέραμε με τεμποδίων, μεγάλη χάρη της, τόσα προβλήματα σήμερα, δεν λειτουργήσαν 3 μηχανήματα ταυτόχρονα, ενώ κάνουμε κάθε μέρα συνεντεύξεις. Όμως εμείς εδώ επιμένουμε όπως πάντα και καταφέραμε να συνδεθούμε με τον πατέρα Σάβα Λαβριώτη. Πατέρα, καλησπέρα από μας εδώ, καλημέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς εκεί. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στους φίλους ακροατές μας εδώ και μια καλησπέρα. Εγώ έκανα μια εισαγωγή όσο χρόνο προσπαθούσαμε να συνδεθούμε μαζί σας και είπα γιατί ακριβώς γιορτάζουμε αύριο λίγα λόγια για το 15 Αύγουστο, όπως είπα και τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία γεγονότα πριν να φύγει από τον γήινο κόσμο η Παναγιά μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε μερικά από αυτά και αν συμφωνείτε. Πάμε να μας πείτε πρώτα να μας χαιρετήσετε, να μας ευχηθείτε για τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς και να πούμε και όσα προλαβαίνουμε για απόψε. Να σας καλησπερίσουμε κι εμείς, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Ναι, απλά λίγο πιο δυνατά και είμαστε εντάξει, πατέρα. Ναι, να δώσουμε τις ευχές και τις ευλογίες και από τους άλλους αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι φυσικά αντιπροσωπεύονται από εμάς και από όταν κάποιος άλλος μιλάει αντιπροσωπεύει και εμάς, και να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη η εορτή αυτή που θα γιορτάσουμε αύριο, διότι γιορτάζουμε την Μητέρα του Θεού, την Μητέρα όλων των Χριστιανών, την Μητέρα του Χριστού μας, η οποία είναι κοσμοσότηρα. Της έχει δώσει τέτοια δύναμη, έχει τέτοια δύναμη η Κυρία Θεοτόκος και έχει πάρει τέτοια χάρη από τον Χριστό που με την πρεσβεία της μπορεί να μας σώσει. Είναι κάτι το φοβερό και γι' αυτό ειδικά εμείς οι αγιορείτες, όπως μας λέγανε οι γεροντάδες μας και μας λένε ακόμα, ότι εμείς κρεμόμαστε από το φουστάνι της Παναγίας. Και έτσι πρέπει να είναι και ο κάθε χριστιανός, διότι αυτό το θαύμα της χριστιανοσύνης που λέγεται Θεοτόκος όντως έχει τη δύναμη να μας βγάζει από την κόλαση και είναι κάτι φοβερό. Αυτό είναι κάτι ανεπανάληπτο. Πατέρα, είναι μεγάλη γιορτή αυτή και εμένα τουλάχιστον μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος του θανάτου, η προειδοποίηση, όλο αυτό που ήταν ένα μεγάλο θαύμα, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω από την Παναγιά και ο τρόπος που μεταφέρθηκαν εκεί στον τόπο που θα έφευγε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, φυσικά η Μητέρα του Θεού, η Μητέρα του Χριστού, η Μητέρα της ζωής δεν θα μπορούσε να δει θάνατο. Γιατί δεν θα μπορούσε να μείνει στο μνήμα. Όλοι φυσικά πρέπει να περάσουμε από τον θάνατο και να πληρώσουμε το κοινό χρέος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λοιπόν και η Παναγία έπρεπε και αυτή να περάσει από αυτό που πέρασε και ο Υιός της και που θα περάσουν και όλοι οι άνθρωποι, από τον θάνατο. Έγινε η προειδοποίηση 3 μέρες από άγγελο που είχε σταλθεί από τον Κύριο, στην Κυρία Θεοτόκου για να προετοιμαστεί, και όχι τόσο για να προετοιμαστεί η κυρία Θεοτόκος, διότι αυτή ήταν προετοιμασμένη και περίμενε την φυγή της από αυτόν τον κόσμο και να πάει να συναντήσει τον Υιό της, που φυσικά ποτέ δεν έχασε αυτή την επαφή Παναγία μας, διότι έχουν γραφτεί φοβερά πράγματα από τους Αγίους, και εδώ θα πούμε στους φίλους ακροατές, αν μπορούσαν να βρουν το βίο της Παναγίας από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, να διαβάσουν, να δουν τι μυστήρια κρύβεται μέσα στο βίο της Παναγίας μας. Λοιπόν, η Παναγία μας ως μήτρη της ζωής δεν θα μπορούσε να μείνει μέσα σε ένα τάφο και γι' αυτό μετά από 3 μέρες έγινε η μετάσταση του σώματός της, αναστήθηκε λοιπόν η Παναγία μας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή με το σώμα της στους ουρανούς. Στην ουσία, πατέρα, σας διακόπτω, ποτέ δεν βρέθηκε το σώμα της Παναγιάς, γιατί ποτέ δεν πέθανε στην ουσία. Αναλήφθηκε στους ουρανούς με τον ίδιο τρόπο που έφυγε και ο γιος της. Έτσι, πέθανε, μεν, δηλαδή εκοιμήθη, να το πούμε έτσι, εκοιμήθη, και μετά από 3 μέρες, όταν πήγαν να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος κατ' οικονομίαν δεν είχε έρθει στην κηδεία της Θεοτόκου, όπως ξέρετε, θαυματουργικός, οι Απόστολοι, και το λέμε και στο εξαποστελάριο της εορτής, Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε. Οι Απόστολοι λοιπόν ήταν διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για να κηρύξουν και εκήρυσαν το Ευαγγέλιο, οπότε θαυματουργικός ενεφέλες
μεταφέρθηκαν στα Ιεροσόλυμα μαζί με τρεις ιεράρχες, τον Τιμόθεο, τον Διονύσιο και τον Ιερόθεο, για να παρευρεθούν στην εξώδια ακολουθία της κυρίας Θεοτόκου. Ο Αθωμάς όμως οικονομικώς δεν ευρέθη εκεί. Μάλιστα η παράδοση είναι ότι ο Θωμάς συνάντησε την Παναγία μας τη στιγμή που βρισκόταν στον αέρα και την ανέβαζαν άγγελοι στον ουρανό για να την πάνε η συνάντηση του Υιού της. Και τότε η Παναγία μας έδωσε την ζώνη της στον Απόστολο Θωμά. Όταν ο Απόστολος Θωμάς λοιπόν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, θέλησε να προσκυνήσει το Θεοδόχον σώμα της Παναγίας, το οποίο όταν άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή κάτω, δεν το βρήκανε και τότε κατάλαβαν ότι είχε γίνει μετάσταση, είχε αναστηθεί η Παναγία μας, όπως ο Υιός της, και φυσικά πώς να δει θάνατο και πώς να δει φθορά το σώμα που κουβάλησε, που γέννησε τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτό λένε οι πατέρες. Και είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά, διότι μας δείχνουν αφενός μεν την αγάπη που είχε ο Χριστός προς την Παναγία μας και η αγάπη που υπήρχε για τον Χριστό από την Παναγία μας, αλλά και οι Απόστολοι που όταν πήγαν εκεί πέρα προτού κοιμηθεί η Παναγία, λέγανε ότι βλέποντας εσένα βλέπουμε τον Χριστό τον ίδιο και δεν χρειαζόταν. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν καταπληκτικό για τους Αποστόλους, να έχουν τη μητέρα του Θεού, τη μητέρα του κηρύγματος τους, να την έχουν δίπλα τους. Και αυτός ήταν ο μεγάλος τρίνος τους. Έχουν γραφτεί πάρα μα πάρα πολλές προσευχές για την Παναγιά. Πριν όμως πούμε συγγνώμη για τις προσευχές αυτές, καλό είναι να πούμε για τη ζωή της Παναγιάς. Πολλά πράγματα οι άνθρωποι, λέει, δεν γνωρίζουμε. Η ζωή της Παναγιάς με συντομία, αν δεν κάνω λάθος πατέρα, η ζωή της Παναγιάς... Ναι. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε μία γραμμή στον αέρα. Πάμε να καλησπέρισουμε. Συγγνώμη για το μπέρδεμα. Απλά ήταν και με το πρόβλημα που είχαμε πριν. Γιάννη, είσαι στη γραμμή μας? Ναι, είμαι. Ναι, ναι, επειδή είχαμε ένα θέμα και αργήσαμε να συνδεθούμε με τον πατέρα. Είναι εδώ ο Γιάννης, τον θυμάστε από την προηγούμενη φορά, τηλεφωνικά δεν μπορούσε να έρθει στο στούντιο για να μιλήσει μαζί μας για την μέρα αυτή της Παναγιάς και να θέσει και με τον τρόπο του τα δικά του ερωτήματα. Γιάννη, μπορείς να καλησπέρισεις εδώ το σεβαστό μας ακροατήριο και να πεις και μια καλημέρα στον πατέρα Σάβα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό μεσημέρι σε εσένα, πατέρα Σάβα, την ευλογία σου. Καλή νηστεία σε εσάς που ακολουθείτε το παλαιό μερολόγιο και χαίρομαι που έχω πάλι την ευκαιρία να θέσω τις απορίες μου. Για να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση που έχεις να κάνεις με θέμα την Παναγιά μας σήμερα, Γιάννη. Ναι. Καταρχήν, αύριο όπως ξέρετε, Πάτερ, είναι η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου με το νέο μερολόγιο. Θα είναι όλοι σχεδόν οι νεομερολογίτες στην Εκκλησία. Όπως είπες και όπως ξέρουμε, πρέπει να διακόψουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, όχι διότι δεν λειτουργούν τα μυστήρια, αλλά διότι έχει μπει μέσα η αίρεση στην Εκκλησία. Δηλαδή, ούτε αύριο δεν μπορούμε να εκκλησιαστούμε για την εορτή της Παναγίας. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πατέρα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Ουδέποτε είπαμε άλλο το να έχουμε αποχή, ο καθένας με το δικό του τρόπο, εδώ ο σταθμός, ο πατέρας και όλοι μας, δεν προτείνουμε να φύγετε από την Εκκλησία. Απλά έχουμε πει ότι έχει μπει η αίρεση και ο καθένας παίρνει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Έτσι δεν είναι, πατέρα? Έτσι, για να μην πούμε ότι κάποια στιγμή είμαστε εμείς υπεύθυνοι να φύγουν από την Εκκλησία, απλά ο πατέρας είπε ότι... Όταν μπαίνει η αίρεση μέσα, θα πρέπει ο καθένας με το δικό του τρόπο να βοηθήσουμε ώστε να επανέλθει η Ορθοδοξία στον ορθό και λογικό της δρόμο αυτόν που είχε από τους Άγιους Πατέρες. Δεν σημαίνει αυτό, για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, ότι εμείς είπαμε να φύγει ο κόσμος από τις εκκλησίες προς Θεού. Εμείς αυτό που λέμε είναι το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτό, με αυτή τη διαμαρτυρία που κάνουμε, γιατί είναι και διαμαρτυρία, αλλά είναι και... ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο φεύγουμε από την Εκκλησία, αλλά παραμένουμε στην Εκκλησία και παραμένουμε στη διαχρονική Εκκλησία του Χριστού. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή ως Αγιορείτες να κάνουμε, εμείς έχουμε κάνει αυτό που θα έκαναν οι πατέρες. Έχουμε διακόψει αυτή τη στιγμή καθηκόντως όπως μας υποχρεώνουν οι κανόνες
την κοινωνία με όλους αυτούς που κηρύσουν αντίχριστα δόγματα και προσπαθούμε να ενημερώσουμε το λαό να κάνει αυτό που το πρέπει. Είναι φυσικά δύσκολο αυτό το πράγμα που λέμε, διότι δυστυχώς ο κόσμος είναι ανημέρωτος, είναι ακατήχητος, δεν κατηχείται από τους ιερείς του και δεν τους λένε την αλήθεια, το τι πρέπει να γίνει. Φυσικά αν το λέγανε αυτό δεν θα υπήρχε και πρόβλημα της αιρέσεως, έτσι. Δεν θα υπήρχε χώρος για να αναπτυχθεί η αίρεση. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς πολλές φορές φαντάζει ότι δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι, δεν δημιουργούμε. Απλώς θέλουμε να κρατήσουμε οτιδήποτε ορθόδοξο μας έχει παραδοθεί, να το κρατήσουμε ανώθευτο, χωρίς να αλλάξουμε τίποτε. Πατέρα, όμως, για να μην παρεξηγούμαστε, πραγματικά το λέω αυτό και το εννοώ, επειδή η ανάγκη του ανθρώπου για να προσευχηθεί και να εκκλησιαστεί και ειδικά αυτή την Άγια Μέρα που τη θεωρούν σαν το δεύτερο Πάσχα και είναι μεγάλη γιορτή, εδώ από ό,τι ξέρω στην Αυστραλία όπως και οι απανταχού Έλληνες παντού και στην πατρίδα, αυτή τη μέρα, όταν, ειδικά όταν βιώνουμε τόσα προβλήματα όπως τις τωρινές μας εποχές, νιώθουν την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Νιώθουν την ανάγκη να κάνουν ολονυχτία όπως έχουν και εδώ. Εκκλησιασμό είχαν το απόγευμα, το βράδυ έχουν την ολονυχτία. Μέσα εκεί θα προσευχηθούν, θα ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγιάς και τη Μεσολάβηση για το δικό του πρόβλημα ο καθένας που αντιμετωπίζει, αλλά και για το κοινό πρόβλημα σε όλη την κοινωνία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε στην Εκκλησία. Μην παρεξηγηθεί ο Γιάννης και γίνει κανένα μπέρδεμα. Μπορεί και μέσα πηγαίνοντας στην Εκκλησία να ταχτούμε στην διαφοροποίησή μας. Καλό είναι για μένα ο καθένας από αυτούς που τάσεται στην πιστή Ορθοδοξία, δεν ξέρω αν το θέτω σωστά, όταν τελειώσει ο εκκλησιασμός να παραμείνει και να καθίσει να συζητήσει αυτές τις απορίες, αυτά που τον απασχολούν, με τον εκάστοτε ιερέα και να του πει ότι εγώ έχω ακούσει αυτό, πιστεύω αυτό και αυτό που γίνεται σήμερα και πράτεται δεν το βλέπω λογικό. Δηλαδή να μιλήσει με τον ιερέα, γιατί μπορεί να βρει μια πολύ πιο σωστή αντιμετώπιση. Δεν είναι όλοι οι ιερείς ότι αποδέχονται την οικουμενική αυτή σύνοδο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και κοιτάξτε να πούμε και κάτι τώρα, γιατί στην Αυστραλία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα ο κόσμος είναι όριμος πλέον, όχι όλοι φυσικά, μην νομίζετε, αλλά υπάρχει η οριμότητα πλέον στον κόσμο να μπορεί να κάνει διακοπή μνημοσύνου στους επισκόπους οι οποίοι συμφωνούν με τη Σύνοδο της Κρήτης. Δυστυχώς στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή ο κόσμος, εκτός ότι είναι ακατήχητος, δεν ξέρει, δεν γνωρίζει και τι έχει γίνει, και οι ιερείς του δεν γνωρίζουν και αυτοί πολύ τι έχει γίνει. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθούν ακόμα και οι ιερείς, οι οποίοι μου έχουν τύχει περιπτώσεις που μου έχουν πει ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχουν γίνει, και ακόμα και από ιερείς που έπρεπε να ξέρουν, έτσι ώστε ο λαός μαζί με τον κλήρο να δημιουργήσουμε μια αντίδραση, να ενωθούν και να γίνουν μια ομάδα. Ακριβώς, για να μπορέσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί το να μιλήσουμε εμείς αυτή τη στιγμή, φυσικά μιλάμε για διακοπή μνημοσύνου, τι λένε οι πατέρες, όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε τη διάκριση σε ορισμένα μέρη που δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει, δηλαδή θα πούμε τώρα ας πούμε εμείς στην Αυστραλία για αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι τους μιλάμε για κομμουνισμό, όχι για οικουμενισμό. Yes. Γι' αυτό προσπαθούμε ανάλογα σε πού μιλάμε να προσπαθούμε να μιλήσουμε ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου πώς θα καταλάβει. Ο Γιάννης γνωρίζει τον πατέρα Αγουστίνο, για να ξέρετε. Οπότε μέσα από εκεί μπορεί να πάρει και αρκετές πληροφορίες, γιατί και εσείς τον ξέρετε τον πατέρα Αγουστίνο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ακριβώς. Γιάννη, θέλεις να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό που λέμε τώρα? Ναι, εντάξει, και άμα πηγαίνουμε άμα πάμε αύριο στην εκκλησία, δηλαδή μπορούμε να κοινωνήσουμε, έτσι δεν είναι? Και θα πάμε και θα κοινωνήσουμε, αλλά θα διαφωνήσουμε με όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να βάλει η Εκκλησία μέσα. Αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανένας, γιατί και στο Ευαγγέλιο ήρθαν οι μαθητές του Χριστού κοντά του και τον είπαν: αυτά που είπες Κύριε, τους πείραξαν, ενοχλήθηκαν οι Παρισαίοι, και δεν τον ένοιαζε τον Χριστό, έπρεπε να πει ό,τι έπρεπε να πει. Ναι, είναι καλό παράδειγμα, πατέρα. Ναι, δεν τον ένιωξε, γιατί ήθελε την ορθή αλήθεια. Ναι, να κάνω μια παρεμβολή εδώ πέρα. Από ό,τι έχει καταλάβει, εμείς λέμε αυτό που πρέπει να πούμε, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
Προηγουμένως και σε άλλες εκπομπές έχουμε στυλιτέψει τα κακό κείμενα της Εκκλησίας και έχουμε πει ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, αυτή η προδοσία στην ουσία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία από κάποιους επισκόπους που δυστυχώς δεν τηρούν τα της πίστεώς μας, και γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει αυτή τη διακοπή μνημοσύνη, την οποία θα πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω πάλι, για να δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό αν δεν έχει γνώσεις και δεν ξέρει για ποιο λόγο το κάνει. Και αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς να ενημερώσουμε. Δεν είναι ότι κρύβουμε πράγματα ή ότι δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επίγνωση τους ανθρώπους το τι συμβαίνει, έτσι ώστε όπως και ο Χριστός είπε στους μαθητές ότι θέλετε κι εσείς να φύγετε. Εγώ αυτό σας λέω, αυτό είναι το κηρύγμά μου και δεν κάνω περικοπές και οικονομίες. Έτσι, εμείς όμως αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να κάνουμε οικονομίες πολλές φορές στον κόσμο που δεν γνωρίζει, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει, δεν ξέρει και τι να κάνει. Το βασικότερο πρώτα είναι να γίνουμε γνώστες της αλήθειας και μετά να πάρουμε την δική μας απόφαση ο καθένας, χωρίς να θεωρούμε ότι κάποιος μας έχει καθοδηγήσει. Η γνώση σε οδηγεί στο φως από μόνη της. Γιατί Πατέρα, πραγματικά, εδώ θα κάνουμε και άλλες πολλές εκπομπές, Γιάννη, οι οποίες θα διαφωτίσουν το τι ακριβώς εννοούμε, το ότι δεν πρέπει να ασπαστούμε την Οικουμενική Σύνοδο και την αίρεση. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή με τον Πατέρα, δεν νοείται σήμερα να έχει μια αμύθιτη περιουσία η Εκκλησία και ο κόσμος να πεθαίνει, παράδειγμα. Ο Θεός ποτέ δεν είπε να στηβάζεται μέσα στα κτίρια ή η Εκκλησία να έχει περιουσίες κτλ. Αυτό από μόνο του κάνει κοσμητή και την Εκκλησία και την κάνει να είναι ήδη αιρετική. Μόνο και μόνο που ασπάζεται τον υλισμό. Και όταν αφήνει περιθώρια πάρα πολλά σε μυστήρια να συμμετέχουν μη άνθρωποι ορθόδοξοι πολλές φορές, αυτά είναι σημάδια της καθαρής αίρεσης. Από εκεί και ύστερα όμως, αν δεν γνωρίσουμε την αλήθεια, και επειδή εδώ εμείς στην Αυστραλία είμαστε μακριά και ακόμη αυτά είναι στα σπάργανα, δεν έχουμε γνωρίσει πράγματα πολύ σημαντικά. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε κάθε Τρίτη τις εκπομπές, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και ο καθένας, Γιάννη μου, παίρνει τη δική του απόφαση. Όταν εγώ θα αποφασίσω να αποστατήσω από τον εκκλησιασμό μου ή από οποιοδήποτε μυστήριο, παίρνω την ευθύνη επάνω μου για ποιο λόγο δεν θα πάω να κοινωνήσω και θα ψαχτώ να βρω όμως τον τρόπο μέσα στην πάροδο του χρόνου να βρω και τον κατάλληλο ιερέα και την κατάλληλη εκκλησία για να συνεχίσω τα μυστήριά μου. Πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί για να διαφυλάξω και τον πατέρα αλλά και τον σταθμό, να μην θεωρηθεί ότι εμείς διώχνουμε τα παιδιά από τις εκκλησίες, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, πατέρα, εδώ. Και ξέρετε, όταν ένα παιδί θα πει στον πατέρα του, ξέρετε, άκουσα αυτό εγώ και δεν πάω, μπορεί να κατηγορηθούμε για διάφορα θέματα. Εμείς κάνουμε την τοποθέτηση, την ορθή και την αληθινή, σύμφωνα με αυτά τα οποία δίδαξαν οι πατέρες. Το τι θα ποιήσει ο καθένας είναι μετά την γνώση και τη μάθηση. Έτσι ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές και για μας είναι πολύ δύσκολο όταν απευθυνόμαστε σε ένα ακροατήριο το οποίο έχει διάφορες ταχύτητες, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει διακοπή κοινωνίας, κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν και μαθαίνουν τώρα. Οπότε και για μας είναι πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τις ισορροπίες χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην αλήθεια, γιατί οπωσδήποτε δεν φοβόμαστε και γι' αυτό και διωκόμαστε εξάλλου και έχουμε διωχθεί. Δεν κάνουμε περικοπές στην αλήθεια. Θα πούμε αυτό που πρέπει. Το λέμε πάντοτε, όμως εδώ θέλω να το τονίσω, το λέμε πάντοτε με αγάπη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο είναι ψέμα και να διακινδυνεύσουμε τη σωτηρία των ψυχών κάποιων ανθρώπων. Όμως, απ' την άλλη, όταν κάποιοι άνθρωποι ακούνε πρώτη φορά για διακοπή μνημοσύνου ότι δεν θα πρέπει να πάνε στην εκκλησία που είναι κάποιος επίσκοπος αιρετικός, που κηρύσσει αιρετικά, που συμφωνεί με τη Σύνοδο της Κρήτης, πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα το διατυπώσουμε, για να μην νομίζουν ότι οι άνθρωποι ότι κηρύσσουμε κάτι αντιπατερικό ή τους λέμε μην πάτε στις εκκλησίες ή φύγετε από τις εκκλησίες και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εμείς είναι πολλές φορές πολύ δύσκολη η θέση μας στο πώς θα διατυπώσουμε κάποια πράγματα, για να μην παρεξηγηθούμε και παρεξηγηθεί και ο αγώνας μας. Εσείς είστε σε δύσκολη θέση, πατέρα, αλλά πιστεύω ότι έχετε αναλάβει την ευθύνη και έχετε ήδη να δέχεστε την τιμωρία, την κοσμική τιμωρία για αυτά που πράτετε. Όμως η κοσμική τιμωρία πολλές φορές είναι μηδαμινή σε αυτή την πνευματική,
τιμωρία που μπορούμε να υποστούμε εμείς σαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, προσπαθώ να φέρω μια ισορροπία σε όλα αυτά που λέμε και κάνουμε. Ναι. Γιάννη μου, επειδή αυτό το θέμα, πατέρα, είναι πολύ μεγάλο που άνοιξε ο Γιάννης, θα ήθελα να τον παρακαλέσω και εγώ και εσείς, επειδή μας μείναν πολύ λίγα λεπτά, λόγω του ότι είχαμε και πρόβλημα με τη σύνδεση, θα παραχωρήσουμε φυσικά 5 λεπτά, αλλά θα ήθελα σήμερα, Γιάννη, αν μπορείς, αυτό το θέμα θέλω να το συζητήσουμε την επόμενη Τρίτη, πολύ πιο αναλυτικά και να ασχοληθούμε μόνο με αυτό, για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι τι ακριβώς εννοούμε και τι είναι αυτό που ζητάει ο κάθε πιστός από τον δικό του πιστό, από τον ιερέα του και από όλους τους φορείς. Γιάννη, θα ήθελα σήμερα, αν έχεις, να βάλεις μια ερώτηση ή μια απορία ή αν θέλεις να τοποθετηθείς κάτι με τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς, που ήθελα σήμερα να επικεντρωθούμε σε αυτό, λόγω της μεγάλης χάρης της Παναγιάς, να μην μειώσουμε τη μέρα και τη χάρη της. Ναι, βεβαίως, έχω μια άλλη ερώτηση. Ήθελα να ξέρω, ένας από τους ύμνους που ψάλλουμε στην Παναγία κατά την Θεία Λειτουργία είναι το εξής: την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Όπως η Παναγία έγινε ανώτερη από τα αγγελικά τάγματα, παραδείγματος χάρη τα Χεροβίμ και τα Σεραφείμ, όπως λέει ο ύμνος, μπορούμε και εμείς να ξεπεράσουμε τους αγγέλους στην τιμή και στη δόξα? Πολύ ωραία ερώτηση. Λέει ο Δαβίδ μέσα στο ψαλτήρι, μιλάτος σε αυτόν τον αρχή, τι παραγγέλους. Δηλαδή, μας έχει φτιάξει ώστε να γίνουμε εισάγγελοι. Σε αυτή τη ζωή φυσικά είμαστε κατώτεροι από τους αγγέλους, αλλά μην ξεχνάμε ότι μας έχει κάνει ανώτερους σε πολλά πράγματα, όπως το να κοινωνούμε τον ίδιο τον Χριστό. Ναι. Και το θέμα είναι ότι μας λέει ο Κύριος ότι στην άλλη ζωή ούτε θα παντρευόμαστε, ούτε θα παντρεύονται οι άνθρωποι, ούτε θα κάνουν οικογένειες, αλλά θα είναι ως εισάγγελοι. Οπότε βλέπετε ότι το να φτάσουν, θα μπορούμε. Δεν λέει όμως, πατέρα, να προσπεράσουμε τους αγγέλους, από που ήταν η ερώτηση, το αν μπορούμε να είμαστε. Η Παναγιά είναι πάνω από τους αγγέλους. Είναι ο Χριστός, ναι, και μετά είναι η Παναγιά, μετά είναι οι άγγελοι. Ναι. Εμείς θα γίνουμε εισάγγελοι, δεν θα περάσουμε τους αγγέλους, και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι εμάς ο σκοπός μας δεν είναι ούτε να ξεπεράσουμε τους αγγέλους, ούτε να γίνουμε εισάγγελοι, που μας έχει δώσει τέτοια υπόσχεση ο Κύριος, αλλά ο σκοπός μας είναι μέσω της μετανοίας, μέσω της ανεξικακίας, μέσω της συγχωρήσεως και κυρίως μέσω της αγάπης του Κυρίου μας και του συνανθρώπου μας, να φτάσουμε στη σωτηρία μας. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι η σωτηρία. Γι' αυτό και η μεγάλη προσευχή με τις λίγες λέξεις «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον με», ζητάμε από τον Κύριο το ελεός του. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να σωθούμε. Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, να μην ξεχάσουμε ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόναν και ομοίωση, που σημαίνει σχεδόν ίδιο με τον εαυτό του, εάν εμείς δεν είχαμε προβεί στα αμαρτήματα, δεν θα τη χάναμε εξάλλου αυτή τη θέση, και αυτή προσδοκούμε να κερδίσουμε πάλι. Ναι, δηλαδή μόνο η Παναγία είναι ανώτερη από τους αγγέλους, όλοι εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι θα γίνουμε εισάγγελοι, δηλαδή ίσως με τους αγγέλους. Ναι, η Παναγία λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο, είναι ένα απίστευτο φαινόμενο στην Εκκλησία μας, το οποίο δεν μπορούμε καν με το λογισμό μας να πλησιάσουμε. Το μόνο που μπορούμε να λέμε ότι είναι η μητέρα του Θεού, ότι σώζει με την πρεσβεία της, και να προστρέχουμε συνεχώς με τις προσευχές μας στη βοήθειά της. Αρκεί να σκεφτούμε και μόνο ότι μέσα στην κοιλιά της χώρεσε ο ίδιος ο Θεός. Ο Αχώρητος. Ο Αχώρητος. Ο Αχώρητος. Ήθελα επίσης, πάτερε, όπως πιστεύουμε και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο μόνος αναμάρτητος που έζησε στον κόσμο ήταν ο Χριστός. Μπορούμε να πούμε το ίδιο, μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την Παναγία, για την αναμαρτησία της Παναγίας. Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει. Η Παναγία μας φυσικά κουβαλούσε και αυτή το προπατορικό αμάρτημα, έτσι, το οποίο φυσικά εξαλείφθηκε, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, κατά τον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό, στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό, με την υπακοή που έκανε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, με την υπακοή που έκανε στο Θεό η Παναγία μας μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, εξάλειψε το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε και αυτή, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά η Παναγία μας δεν ήταν
υπεύθυνη αμαρτιών, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κουβαλούσε και αυτή το προπατορικό αμάρτημα ως άνθρωπος. Λοιπόν, μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος και αλάθητος. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνονται, αλλά στην περίπτωση της Παναγίας μας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να πούμε ότι η Παναγία μας έφτασε ήταν ήδη θεούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια και πριν τη διάρκεια της σκήσεως του Κυρίου μας, διότι ο βίος της είναι ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε τώρα να το εξηγήσουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Δεν έχουμε το χρόνο και πέρα από εκεί, γι' αυτό και επιλέγει. Έτσι. Ο Χριστός επέλεξε την Παναγία μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι από 3 χρονών η Παναγία μας ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και τρεφόταν από άγγελο και διδασκόταν από τον ίδιο τον Κύριο τα της προσευχής και ήταν θεούμενο πρόσωπο από τότε. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν υπάγεται πλέον σε έναν κοινό άνθρωπο η Παναγία μας. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα απίστευτο φαινόμενο, όπως είπαμε και προηγουμένως. Γιάννη, θα σε διακόψω για ένα λεπτό. Υπάρχει μια ερώτηση που είναι φυσικό να την κάνουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και ρωτάνε για την ηλικία της Παναγίας, σε ποια ηλικία πέθανε. Σύμφωνα από τα στοιχεία που μπόρεσα εγώ τουλάχιστον να συλλέξω, η Παναγία όταν μπήκε στο ναό, όπως είπατε μόλις τώρα πατέρα, ήταν 3 ετών. Έμεινε στο ιερό 12 χρόνια, 3 μήνες αφού βγήκε από το ιερό μέχρι και τον Ευαγγελισμό και 9 μήνες κυοφορούσε, οπότε 16 ετών περίπου γεννά το Χριστό, για εκείνα τα χρόνια όπως βρήκα στις πηγές μου, έζησε με το Χριστό 32 χρόνους, άρα φτάνουμε περίπου τα 48 χρόνια και ζει την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Έζησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τις ιστορικές, έζησε μετά την Πεντηκοστή άλλα 11 χρόνια, οπότε εκοιμήθηκε περίπου σε ηλικία 59 ετών. Ναι, ακριβώς έτσι. Έτσι είναι. Τώρα αυτά φυσικά με κάποιες, είναι στο περίπου, αλλά η παράδοση της Εκκλησίας μας αυτό λέει, ότι εκοιμήθη 59 χρονών. Με συντομία δηλαδή η ζωή της Παναγιάς, γιατί είναι αύριο το πρωί, θα βάλουμε τη λειτουργία μας εδώ να ακούσουν όλοι οι φίλοι μας, 8 με 11, τους ενημερώνουμε και μέσα από εδώ, και 11 με 1 θα κάνω ένα δύο ώρο που θα κάνω αναφορά σε ό,τι αφορά την Παναγία και τη ζωή της. Θα διαβάσουμε ύμνους και προσευχές, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε Γιάννη, εσύ και η δική σου, όταν γυρίσετε με το καλό από την Εκκλησία, μπορείτε να ακούσετε και να παρακολουθήσετε. Σε συντομία όμως, πατέρα, η ζωή της ήταν η πρόγονη της Παναγίας, που ξέρουμε ήταν οι γονείς της και η οικογένειά της, είναι η γέννηση και τα εισόδια της Θεοτόκου, είναι ο Αραβώνας, ο Ευαγγελισμός και η εγκυμοσύνη της Παναγιάς μας. Στη συνέχεια έχουμε την Παναγία και τον Χριστό που ζουν μία ζωή σαν μάνα και Υιός, ταυτόχρονα με όλα αυτά που γίνονται στη ζωή του Χριστού μας. Στη συνέχεια έχουμε την Σταύρωση και τα πάθη του Χριστού και μετά έχουμε την κοίμηση της Παναγιάς μας και την ζώνη της Παναγιάς. Και έτσι κλείνει ο κύκλος της ζωής της Παναγιάς. Έτσι, έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα να βρούνε οι ακροατές, όποιος θέλει, τον βίο της Παναγίας, όπως είπα και προηγουμένως, από τον Όσιο Μάξιμο τον ομολογητή, το οποίο θα βρούνε φοβερά πράγματα μέσα να λέει. Και μάλιστα θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα γόνατα της κυρίας Θεοτόκου είχαν γίνει τόσο σκληρά όπως είναι το πέλμα της καμήλας από τις μετάνοιες. Η κυρία Θεοτόκος ήταν μια πραγματική ασκήτρια και είχε την ωερά προσευχή και την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή στην καρδιά της. Φυσικά έχοντας τον Χριστό μέσα της, πώς θα μπορούσε να μην το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν μια φοβερή ασκήτρια, το οποίο είναι το πρότυπο των ασκητών η Παναγία μας. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τους ακροατές να διαβάσουν το βίο της Παναγίας από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, καθώς επίσης θα ήθελα να πω το εξής, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Η Παναγία μας έδωσε τους χαιρετισμούς της, τους οποίους ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να τους κάνει τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, διότι από αυτήν την προσευχή παίρνει πολύ μεγάλη χάρη και παίρνει πολύ μεγάλη προστασία. Αλλά κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να τους κάνουμε όχι για να πάρουμε χάρη, ούτε για να πάρουμε την μεσητεία της Παναγίας μας να μας φυλάει από κάθε κακό σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή να μεσητεύσει στον Υιό της για να σωθούμε, αλλά κυρίως από ευγνωμοσύνη, από αγάπη για την Παναγία μας, διότι χωρίς την Παναγία δεν θα έχει έρθει ο Χριστός.
Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει κάτι φοβερό μέσα στα κείμενά του, ότι όλος ο κόσμος φτιάχτηκε για να υποδεχθεί την Παναγία. Είναι κάτι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μόνο που λέμε Παναγία και σκεφτόμαστε τον Χριστό, και μάλιστα λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι η Παναγία και Χριστός για μας είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί χωρίς την Παναγία δεν θα είχαμε τον Χριστό, δεν θα υπήρχε η ένσαρκη οικονομία και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τη σωτηρία μας. Οπότε καταλαβαίνετε τι μεγάλο κεφάλαιο για μας τους χριστιανούς είναι η Μητέρα του Θεού. Ο ερχομός του Χριστού οφείλεται και μόνο καθαρά στην ύπαρξη της Παναγίας και στην επιλογή της, που ήταν, όπως είπαμε, γι' αυτό και επιλέχθηκε για το βίο της, ήταν κάποιο ιδιαίτερο χαρισματικό, φτιαγμένο ίσως, όχι ίσως, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό που ήρθε στη γη. Γιάννη ακριβώς. Μου, επειδή ο χρόνος έχει μαζέψει και σήμερα αδικηθήκαμε από το χρόνο και από την τεχνολογία, εμείς όμως δεν πτωούμαστε, είπαμε αρκετά πράγματα όσα μπορούσαμε. Αν όμως θέλεις να μου πεις εδώ στον αέρα τώρα, την άλλη Τρίτη, αν θα είσαι μαζί μας, να το ξέρουμε όμως από τώρα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ενημερώσουμε και από τώρα τους πάρα πολλούς φίλους που είναι κοντά μας, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε 6:30 τουλάχιστον την επόμενη φορά, για να μην πιεζόμαστε από το χρόνο. Να ξεκινάμε πιο νωρίς, για να έχουμε και το χρόνο να κάνουμε τη διακοπή από την επόμενη εκπομπή, να μην την αδικούμε. Θες να είσαι μαζί μας την άλλη Τρίτη, Γιάννη? Ναι, πρώτα ο Θεός θα ήθελα να είμαι στην εκπομπή να τα συζητήσουμε. Πρώτα ο Θεός θα συζητήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες απορίες που έχεις και εσύ και όλοι οι φίλοι εδώ, και θα πούμε πολύ σημαντικά θέματα. Θέλεις να μας καληνυχτήσεις εδώ τώρα σε αυτή την εκπομπή με μια ευχή για το 15 Αύγουστο, για αύριο, της Παναγιάς? Ναι, εύχομαι καλή γιορτή αύριο, καλό 15 Αύγουστο σε όλους τους Έλληνες και τους χριστιανούς, να έχουν ένα ωραίο πανηγύρι για αύριο, και η σκέπη της Παναγίας, όλοι να είναι κάτω από την σκέπη της Παναγίας, και όπως είπε ο Πάτερ Σάββας, να προσευχόμαστε σε αυτήν με τους χαιρετισμούς, και πιστεύω ότι δεν θα μας εγκαταλείψει όσο μείνουμε πιστοί και όσοι μείνουμε κοντά στο Θεό. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να έχεις ένα καλό βράδυ, μια καλή Παναγιά αύριο, εσύ και η οικογένειά σου. Την άλλη Τρίτη θα ξεκινήσουμε νωρίτερα την εκπομπή, θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που και εσύ απορείς, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι σίγουρα θα απορούν. Εγώ από τη μεριά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και να πω, όταν μην παρεξηγούμε τα λόγια, γιατί εδώ ξέρετε ο λόγος είναι διαφορετικός. Όταν λέει πανηγύρι, δεν εννοεί πανηγύρι όπως λέμε στο χωριό μας. Το πανηγύρι εννοεί δηλαδή τη μεγάλη αυτή γιορτή που νιώθουμε για την Παναγιά μας, Πατέρα. Έτσι. Και να κλείσω και εγώ να σας πω... Θα ήθελα να κλείσω εγώ με μια προσευχή και εσείς να κλείσετε με τα δικά σας όμορφα λόγια όπως κάνετε πάντα. Θα ήθελα να πούμε μια προσευχή όλοι μαζί για την Παναγιά μας, που έχω εδώ μπροστά μου από έναν άνθρωπο ο οποίος πόνεσε και την έγραψε. Παναγία μου, μητέρα μου, πονεμένη και στοργική, βασίλισσά μου, που προσκυνήσε από τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων και υμνήσε από αναρρύθμιτα πλήθη πιστών χριστιανών σου, και κλείνε, Παναγιά μου, το αυτί σου να σου πω το μυστικό πόνο της ψυχής μου. Με βλέπεις, είμαι βασανισμένος άνθρωπος, αμαρτωλός, που δεύτερος αμαρτωλός σαν και μένα άλλος δεν υπάρχει. Θλίβομαι, πονώ, κλαίω, σπαράζει ψυχή μου που σου τα λέω, Παναγίτσα μου. Το κρατώ μυστικό από τους άλλους, γιατί πώς να τους το πω, με τι λόγια, με τι κουράγιο να τους μιλήσω, να τους παρουσιάσω την αθλειότητά μου, τις πολλές μου αμαρτίες. Σε σένα, Παναγία μου, μητέρα μου γλυκιά, λέω τον πόνο και εκφράζω τη μεγάλη μου θλίψη. Τα βάσανά μου είναι πολλά, γιατί οι αμαρτίες μου είναι πολλές και μεγάλες. Έλα λοιπόν, Παναγιά μου, λυπήσουμε και βοήθησέ με. Δώσε μου μετάνοια, δώσε μου χάρη να μετανοήσω, να κλάψω όπως μου πρέπει και να πέσω κάτω, να ζητήσω το έλεος από τον μονογενή Υιό σου και να ειρηνεύσω, να σωθώ. Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, κάνε μου τούτο το μεγάλο καλό. Σήκωσε από πάνω μου την αμαρτία και τη θλίψη, τον πόνο της ψυχής μου. Δείξε από κοντά μου, διώξε, συγγνώμη, από κοντά μου τα βάσανα και τους πειρασμούς, και σώσε με, γλυκιά μου Παρθένα, μητέρα του Κυρίου και σωτήρος μου. Εδώ, Πατέρα, ήθελα να διαβάσω αυτή την προσευχή, γιατί παίρνουμε δύο πράγματα από την προσευχή. Πρώτον, το πόσο έχει το γνώθει σε αυτόν αυτός ο άνθρωπος, για το ρίχνει τον ίδιο τον εαυτό μόνος του πολύ χαμηλά για την αθλειότητα, λέει, των αμαρτημάτων του. Οπότε,
τι κάνει, ζητάει τη Μεσολαβήτρια, την ανωτέρα όλων που αύριο γιορτάζουμε, να του δώσει χάρη για να βρει δύναμη να προσευχηθεί στον Υιό και να συγχωρηθεί, να φύγει αυτό το φορτίο που νιώθει επάνω του. Εδώ βλέπουμε το μεγαλείο της προσευχής και τη δύναμη που μπορεί να έχει η Παναγία σαν Μεσολαβήτρια στον Χριστό μας και πόσο εμείς μπορούμε να ζητάμε τη χάρη της, γιατί σαν μάνα πόνεσε και κατάλαβε, έζησε μέσα στον κόσμο, το ίδιο και εμείς. Έτσι και όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κανείς δεν σώζεται αν δεν περάσει από τη μεσητεία της Παναγίας μας. Γιατί λέμε και στους χαιρετισμούς και λέει πύλη της σωτηρίας. Είναι κάτι φοβερό αυτό και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάλι, ο οποίος ήταν λάτρης της Παναγίας και μύστης των μυστικών χαρισμάτων που είχε, έλεγε ότι όλα τα χαρίσματα που μας δίνει ο Χριστός περνάνε μέσω της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εδώ πέρα να πω κάτι το οποίο αντιπροσωπεύω και τους Αγιορείτες Πατέρες αυτό, ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε το Χριστό, αλλά έχουμε την Παναγία, έχουμε και τους Αγίους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απογοητευόμαστε, θα πρέπει να προστρέχουμε με πίστη στην Παναγία μας, την μεσητεία της Παναγίας και των Αγίων, αλλά κυρίως της Παναγίας, και να το έχουμε όπλο αυτό, γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πόνο, έχει τη δικιά του δοκιμασία. Και ο πόνος αυτός και η δοκιμασία που περνάει ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εναποτίθεται μόνο στα χέρια της Παναγίας μας και του Χριστού. Οπότε, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, θα πρέπει να παραβλέπουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες και να κοιτάμε, να φεύγει το μυαλό μας από εκεί και να κοιτάμε κατάματα τον Χριστό και την Παναγία και να του ζητάμε τη βοήθειά τους, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος, να ζητάμε να μας δώσει μετάνοια. Διότι αυτή η ζωή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολύ μικρή, πολύ λίγη, είναι προσωρινή και ανοίγεται μπροστά μας η αιωνιότητα, την οποία εύχομαι όλοι μας να την κερδίσουμε με τις πρεσβείες της Παναχράντου, της Πανυπερευλογημένης Θεοτόκου, και το εύχομαι και σε εσάς, Έλενα, και στον άντρα σου και στα παιδιά σου, γιατί αυτό που κάνετε με το να δίνετε βήμα στους Αγιορείτες Πατέρες και να δίνετε αυτό το βήμα μία φορά την εβδομάδα για να ακούγεται η αλήθεια και για να ακούγεται ο λόγος του Θεού, είναι κάτι το οποίο σας εύχομαι να σας ανταποδώσει ο Κύριος εν εκείνη την ημέρα. Με αυτά ήθελα να κλείσω κι εγώ, έτσι ταπεινά και ευχαριστιακά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, και αν και ο χρόνος ήταν λίγος, πολλές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και μέσα από αυτά που υπόθηκαν όλοι κατάλαβαν την μεγάλη μέρα που έχουμε αύριο και τι ακριβώς θα γιορτάσουμε. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για μια φορά ακόμη που ήσασταν κοντά μας. Θα κλείσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Θα σας πάρω και τηλέφωνο αν είναι πραγματικά να το κάνουμε 6:30 για να μην πιεζόμαστε τόσο πολύ από το χρόνο μας. Να ευχαριστήσουμε τους πάρα πολλούς φίλους που ήταν κοντά μας από την Ελλάδα και από όλα τα μέρη του κόσμου. Σας έχω πει πάντα ότι έχουμε φίλους από Ελλάδα, από Ρωσία, αυτή τη στιγμή Νορβηγία, Νορμανδία, έχουμε Δανία, έχουμε Γερμανία, έχουμε Κύπρο, έχουμε Πορτογαλία, έχουμε και Αμερική. Ευχαριστούμε όλους τους πάρα πολλούς φίλους, φυσικά δεν ξεχνάμε εδώ την Αυστραλία μας, που έχουν την δυνατότητα να μας ακούνε και διαδικτυακά αλλά και ραδιοφωνικά. Να τους ζητήσουμε ένα συγγνώμη για την καθυστέρηση της επόμενης εκπομπής που αμέσως τώρα σε πολύ λίγα λεπτά θα απολύσουμε.